Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Α τηλεόραση. Ο βουλευτής δράμας του Ποταμιού, Κυριάκος Χαρακίδης, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της ρευστότητας για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του ελληνικού δημοσίου τους επόμενους μήνες και ιδιαίτερα το μήνα Μάρτιο. Ο κύριος Χαρακίδης επισημαίνει στην ερώτησή του ότι τη στιγμή που η χώρα και ειδικά η οικονομία χρειάζονται ένα σχέδιο για οριστική αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού με συνέχιση της ομαλής κάλυψης των υποχρεώσεων αφενός προς τους πολίτες και αφετέρου προς τους δανειστές βάσει των συμφωνηθέντων, οι μάλλον αόριστες ιδέες που πέφτουν στο τραπέζι από την ελληνική κυβέρνηση φαίνονται ότι έρχονται σε αντίθεση με όσα διαμηνύουν οι θεσμοί και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καλείται ο Υπουργός να λάβει άμεσες αποφάσεις και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο που θα διασφαλίζει την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, εσωτερικών και εξωτερικών. Καταθέτει δε 4 ερωτήσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών. Ποιες είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου, εσωτερικές και εξωτερικές, για κάθε μήνα μέχρι τον Ιούνιο? Με ποιο τρόπο σχεδιάζει το ελληνικό δημόσιο να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τους μήνες αυτούς, ιδιαίτερα τον Μάρτιο? Με δεδομένη την ανάγκη ομαλής κάλυψης των υποχρεώσεων της χώρας προς τους δανειστές, εξετάζεται να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξηση του ορίου έκδοσης εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου για το σκοπό αυτό? Και αν ναι, ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το εν λόγω αίτημα? Πώς σκοπεύει να διεκδικήσει άμεσα την επιστροφή των κερδών από ελληνικά ομόλογα που απέκτησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια του προγράμματος αγοράς ομολόγων της Ευρωζώνης, με δεδομένη την άνωθεν ρητή διατύπωση στο ανακοινωθέν που εξέδωσε το Eurogroup? Τι συνέπειες σε ό,τι αφορά την τετράμινη παράταση που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς θα έχει τυχόν αδυναμία αποπληρωμής των δόσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το Μάρτιο? Απολογιστική ημερίδα πραγματοποιήθηκε το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Δράμας με θέμα την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση των απορριμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την διαχείριση των στατιστικών απορριμμάτων. Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι κύριοι Απόστολος Μαλαμάκης, δόκτωρας μηχανολόγος μηχανικός, και ο κύριος Ευάγγελος Βουρδέας, καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, ενώ την εισαγωγή στην ημερίδα πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Δράμα Χριστόδουλος Μαμψάκος. Πριν την έναρξη της ημερίδας, διανεμήθηκε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό στους πολίτες. Σήμερα λοιπόν ο Δήμος Δράμας πραγματοποιεί αυτή την ημερίδα που έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του προγράμματος δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και να προσεγγίσει το ζήτημα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την περιβαλλοντολογική και οικονομική του διάσταση. Το αντικείμενο του έργου που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας ήταν η κινητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων για τον τρόπο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή του. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε μερικά σημαντικά σημεία που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων και γενικά το πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί η ανακύκλωση. Σήμερα ο Δήμος Δράμας διοργανώνει την απολογιστική ημερίδα για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Μία ημερίδα ενταγμένη στην πράξη δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Η δράση αυτή ξεκίνησε πέρσι το Φλεβάρι και έχει ως κύριο στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το πιο σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων, την ανακύκλωση. Ευαισθητοποίησαμε εμπόρους, ευαισθητοποίησαμε κατοίκους με προώθηση διαφημιστικού υλικού, καταχωρήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενημερωτικά έντυπα. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα σε αυτή τη δράση ήταν η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών. Με μια πολύ σημαντική καμπάνια, η οποία περιλάμβανε γιορτές για την ανακύκλωση που απευθυνόταν σε παιδιά.
όπου 500 παιδιά στις 19 Οκτωβρίου ήταν εδώ και διασκεδάσαμε, παίξαμε και μάθαμε για την ανακύκλωση. Παρακολουθήσαμε και μια υπέροχη παράσταση με τον Καραγκιόζη οικολόγο. Δώσαμε το μήνυμα και την πληροφορία στα παιδιά ότι η ανακύκλωση είναι μια διαδικασία εύκολη. Δεν τους περάσαμε το μήνυμα της υποχρέωσης, τους περάσαμε το μήνυμα της ανάγκης για την προστασία στο περιβάλλον και για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στη συνέχεια, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν ακόμη περισσότερο. Προσπαθήσαμε να τους δώσουμε την είδηση και την εικόνα του πώς ταξιδεύει ένα απόρριμα από τον μπλε κάδο μέχρι τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Η καμπάνια αυτή πραγματοποιήθηκε εδώ στο ισόγειο του Δημαρχείου με ένα βίντεο που μας παραχώρησε η Νέριτ από μια εκπομπή της και τα παιδιά μάθανε ακριβώς που καταλήγουν τα απορρίμματα, πώς διαχωρίζονται και, τι μπορούν, και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν που κλείνουμε με αυτή την ημερίδα το έργο, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί νομίζω ότι καταφέραμε σαν Δήμος να περάσουμε το μήνυμα της ανάγκης της διαχείρισης των απορριμμάτων, να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο ότι είναι δική μας υποχρέωση να διαχειριστούμε σωστά τα απορρίμματα, να ανακυκλώσουμε και τους κάναμε και μια έτσι μικρή πληροφορία σχετικά με την κομποστοποίηση, τα πρώτα βήματα, γιατί ο Δήμος Δράμας ξεκινάει τις ενέργειες να διαθέσει κάδους κομποστοποίησης στους πολίτες και να γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμογής της κομποστοποίησης στα σπίτια. Ασχολούμαι με τα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και επικινδύνων αποβλήτων, δηλαδή διδάσκουμε τα μαθήματα αυτά στους φοιτητές μας και επίσης ασχολούμαστε ερευνητικά με το θέμα. Η σημερινή παρουσίαση αφορά κυρίως τα θέματα των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εκλαϊκευμένα βέβαια, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολα, βαριά τεχνικά θέματα τα οποία νομίζω ότι ο κοινός πολίτης θα πρέπει να τα ακούσει εκλαγευμένα και να τα καταλάβει. Οπότε θα παρουσιάσουμε τις τεχνολογίες αυτές, να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και τι θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια αυτού που λέγεται διαχείριση στερεών αποβλήτων. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Παραδείγματος χάρη, ακόμα παιδευόμαστε με τις ανεξέλεγκτες χωματερές. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να τελειώνουμε. Η χώρα έχει έρθει αντιμέτωπη με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τις χωματερές, έχει πληρώσει πρόστιμα και φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε αν δεν κλείσουν οι χωματερές αυτές. Πήραμε πολλά λεφτά από τα διάφορα πλαίσια, τα ευρωπαϊκά πλαίσια στήριξης, αλλά τα λεφτά αυτά χρησιμοποιήθηκαν για θέματα όπως χυτά, σταθμοί μεταφόρτωσης, χωρίς να μπαίνουμε στην καρδιά του προβλήματος που είναι τα συστήματα διαχείρισης, και χωρίς τα συστήματα διαχείρισης δεν μπορούμε να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους. Τι άλλο, χρειάζονται κίνητρα για κάποια πράγματα, λόγω χάρη να δημιουργήσουμε αγορές για προϊόντα ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι κεντρικός στόχος στα θέματα διαχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει με βάση την νομοθεσία κοινωνία ανακύκλωσης, αλλά για να γίνει αυτό, για να πετύχει αυτό, πρέπει να δοθούν διάφορα κίνητρα. Τι άλλο, να καταλάβουμε ότι η διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν είναι απλώς κατασκευή τεχνικών έργων, είναι και αυτό, αλλά είναι συγχρόνως ένα πρόβλημα το οποίο έχει πολλές διαστάσεις, ίσως η σημαντικότερη διάσταση είναι η κοινωνική διάσταση, οπότε όλοι πρέπει να δουλέψουμε στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι φορείς διαχείρισης, οι τοπικοί φορείς διαχείρισης, ώστε να ξεκινήσουν αυτοί οι περίφημοι περιφερειακοί σχεδιασμοί να υλοποιούνται. Βέβαια, για όλα αυτά απαιτούνται χρήματα, δίδυ χρημάτων. Πόροι δεν υπάρχουν. Τα τελευταία χρόνια ακούμε το θέμα ΣΔΙΤ, αλλά και αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν έχουμε πολύ εμπειρία, τουλάχιστον για τα σκουπίδια. Έχουμε εμπειρία για άλλα έργα, όχι όμως για στερεά απόβλητα. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς αυτά θα εξελιχθούν. Σήμερα η παρουσίαση που θα κάνουμε εδώ αφορά το πρόγραμμα Πληρώνεις Όσο Πετάς. Είναι μια
ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε στο εργαστήριό μας, το οποίο έχει να κάνει με την κοστολόγηση υπηρεσιών καθαριότητας, δηλαδή το πώς χρεώνεται η υπηρεσία καθαριότητας που προσφέρει ένας Δήμος προς τους πολίτες, και να παρουσιάσουμε ένα καινοτόμο νέο μοντέλο χρέωσης μαζί με ένα σύστημα κάδων, το οποίο έχουμε αναπτύξει κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας. Είναι στο κλείσιμό του, θα δείξουμε τα αποτελέσματα του προγράμματός μας, και πιστεύουμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε δήμο, αστικό ή μη αστικό, για να πάει σε μια κατεύθυνση πιο δίκαιης κοστολόγησης, πιο δίκαιης χρέωσης προς τους πολίτες. Οι σεισμοί και η προστασία από αυτούς, όπως επίσης και τα απαραίτητα μέτρα, καθώς και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των όποιων καταστροφών δημιουργηθούν σε περίπτωση σεισμού, αναλύθηκαν κατά τη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας μετήχαν σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα αντιμετώπισης καταστροφών. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες και το σχέδιο δράσης, το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε περίπτωση σεισμού, αποφασίστηκαν σήμερα κατά την συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με θέμα την αντισεισμική προστασία στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία έγινε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Εν τω μεταξύ, τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν από εμάς τους ίδιους όταν προετοιμαζόμαστε για σεισμούς μέσα στο σπίτι, μεταξύ άλλων, είναι: στερεώστε γερά τους τοίχους, τα ράφια και τις βιβλιοθήκες, απομακρύνετε από τις πόρτες τα ψηλά έπιπλα που μπορούν να αποτρατραπούν και να εμποδίσουν την έξοδο, βιδώστε καλά στους τοίχους το θερμοσύμφωνα και τις δεξαμενές καυσίμων και νερού, τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια, απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες, στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα και τους ανεμιστήρες οροφής, προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο σπιτιού, όπως κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια, μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες, μακριά από εξωτερικούς τοίχους. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειάς σας για το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες ηλεκτρικού, νερού και φυσικού αερίου και για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, όπως είναι το 112, το 199, το 166 κλπ. Επίσης, προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό και βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών. Και ιδιαίτερα όταν η Αμερική, η οποία θεωρείται μητρόπολη της υψηλής τεχνολογίας, είχε πολλές αστοχίες πραγμάτων και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέτρα, η ενημέρωση, ο συντονισμός, και όλα αυτά δημιουργούν πολλά ερωτηματικά και πολλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε και με πολύ λεπτομέρεια να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Απαντήσεις σε μια σειρά από σημαντικά προβλήματα τα οποία αφορούν την πόλη της Δράμας έδωσε ο Δήμαρχος Χρυσόδουλος Μαμσάκος κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή τις ερωτήσεις που δέχτηκε από την πλευρά της μειοψηφίας. Στην επιχείρηση μέσα, εκεί δηλαδή που ο πρόεδρος μιλούσε για εξωθεσμικούς, προφανώς τους έβαλε μέσα στην επιχείρηση και υπήρχε έλεγχος, όπου τελικά επιβλήθηκε πρόστιμο της τάξης των 10.500 ευρώ. Τι ακριβώς συνέβη, πως από τη μία υπήρχε αυτή η άρνηση του Προέδρου, η αντίδραση μάλλον καλύτερα για τα ζητήματα αυτά και ξαφνικά προέκυψε αυτό και τι θα γίνει ακριβώς με το πρόστιμο. Θα ήθελα να θέσω εκ νέου και εγώ το θέμα της απάντησης από τον πρόεδρο της ΔΕΧΟΤΑ στο αίτημα που έχω κάνει προ τριών μηνών σε σχέση με την εμπλοκή, όπως τους είχε χαρακτηρίσει τότε, στις καταγγελίες του περί εξωθεσμικών, και να ρωτήσω γιατί αυτή η ένοχη σιωπή εδώ και τόσο καιρό. Ή δεν σέβεστε το πρόσωπό μου και τον θεσμό που υπηρετώ ως αντιπολίτευση, ή δεν σέβεστε αυτό που σας έχει ανατεθεί στη θέση του πρόεδρου της ΔΕΧΟΤΑ, και μάλιστα με την ιδιότητα την επαγγελματική σας, ως δικηγόρο θα έπρεπε να ξέρετε ότι εντός μηνός θα έπρεπε να μου απαντήσετε, έστω και υποτυπωδώς, στοιχειοδώς, κι ας ρίξετε την μπάλα στην κερκίδα. Γιατί είναι η τρίτη φορά που το θέτουμε το θέμα και απάντηση δεν παίρνουμε. Θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε σήμερα μια απάντηση, είτε εσείς είτε οποιοδήποτε άλλος από την διοίκηση, όπως θα θέλαμε επίσης αυτό που είπε και ο κύριος συνάδελφος, να μας πείτε με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην επιχείρηση, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το πρόστιμο δεν μπορεί να το επιβαρυνθεί ο Δήμος.
Το πρόστιμο το εκβαρύνεστε εσείς προσωπικά. Δηλαδή δεν θα θίξουμε, δεν θα προσβάλλουμε, δεν θα σημειωθεί ο Δήμος επειδή εσείς δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Και βέβαια, το εσείς δεν αναφέρεται μόνο σε εσάς, αναφέρεται και στον κύριο Μαμψάκο που σας έχει τοποθετήσει αυτή τη θέση, σας έχει διορίσει. Και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω, αφού πω και περαστικά στους άνθρωπους, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, το είχαμε πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τα φανάρια του Μητροπολιτικού Μεγάρου, που το πρόβλημα ακόμα συνεχίζει να υφίσταται. Θα ήθελα και εγώ απαντήσεις των θεμάτων και ειδικά για το θέμα του Μαυροβάτου και το θέμα της Δεκοτά. Και συμφωνώ με τον κ. Παπαμανούλη ότι το πρόστιμο θα πρέπει να δούμε ποιος θα το πληρώσει, γιατί δεν πρέπει να το πληρώσει επουδενή ο πολίτης του Δήμου Δράμας. Και ένα άλλο ερώτημα. Εκτός από το πρόστιμο που θα πληρωθεί, θέλω να ρωτήσω πώς θα πληρωνόταν ο υπάλληλος ο οποίος δούλευε μαύρα. Με ποιο τρόπο. Μέσω προϋπολογισμού έχουμε γεγραμμένη επίστοση για μαύρη εργασία. Και αυτό θέλω να ρωτηθεί. Είναι ερώτηση. Είναι ερώτηση. Και εκτός αυτών των θεμάτων, ήθελα να ξαναθέσω λίγο, να ξαναδεί ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδόπουλος, που του εύχομαι περαστικά, το θέμα του νηπιαγωγείου του Αρκακού, που το είχαμε πει πριν κανένα δύο μήνες. Έχουμε πει ότι το νηπιαγωγείο της Φιλίππου είχε πάρθει από τον Δήμο προτού τελειώσουν εξωτερικές εργασίες. Να δούμε λίγο το δρόμο της Φιλίππου, ο οποίος είναι σε απαράδεκτη κατάσταση. Να δούμε και τι γίνεται με τον εργολάβο. Ετοιμάζεται όλο το σχέδιο. Πολύ σύντομα θα έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε αποφάσεις για την τιμολογιακή πολιτική του Δήμου Δράμας. Αξιοποίηση της Αγίας Βαρβάρας. Πραγματικά, σε επικοινωνία που έχουμε με τις τεχνικές μας υπηρεσίες αλλά και τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑ, επειδή η αξιοποίηση της Αγίας Βαρβάρας σημαίνει και ανάδειξη του νερού, ήδη είμαστε σε προχωρημένο στάδιο στη συγκρότηση κάποιες οργανωμένες μελέτες στην ανάδειξη των νερών, όπου για μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα την επόμενη πενταετία. Σύγκληση των επικεφαλής του παρατάξεων. Το έχουμε ήδη κάνει αρκετές φορές ως πράξη. Στην τελευταία συνάντηση των επικεφαλής των παρατάξεων, πραγματικά συμφώνησα και συμφωνώ να βρισκόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία θα καθορίζονται μεταξύ των επικεφαλής των παρατάξεων για να συζητούμε θέματα τα οποία απασχολούν τους δημότες μας και την πόλη μας. Σχετικά με την έκταση Μαυροβάτου, παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή τον παράς δηλώσεων από τους περισσότερους επικεφαλείς των παρατάξεων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι την δική μας Δημοτική Αρχή την ενδιαφέρουν οι επενδύσεις, την ενδιαφέρουν οι θέσεις εργασίας, γιατί αν αγαπητοί συνάδελφοι θείτε μια μέρα στο γραφείο του Δημάρχου, θα δείτε πόσο μεγάλο είναι το ζήτημα της ανεργίας σε πολλά νέα παιδιά, αλλά και σε οικογένειες που δεν έχουν ένα μεροκάματο. Εμείς τουλάχιστον δεν χαρίζουμε εκτάσεις, γιατί εδώ έχω την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου υπάρχει γνωμοδότηση κατά πλειοψηφία παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 4.185 στράμματα από την προηγούμενη παράταξη, 4.185 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή του πανοράματος, όταν εκείνη η αξία μέσα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο τονίστηκε και από τον Ανδρέα τον Χαραλαμπίδη πόσο μεγάλη ήταν η αξία της. Εμείς δεν χαρίζουμε, εμείς
Σας παρακαλώ, σας άκουσα με πολύ προσοχή. Αλλά τώρα λέτε μια ακρίβεια. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Γνωμοδότηση κοινόχρηστης έκτασης υπέρ της παραχώρησης. Γνωμοδότηση. Ακούστε με λίγο κάτι. Γνωμοδοτείτε να παραχωρήσουμε. Να παραχωρήσουμε. Όχι να νοικιάσουμε, όχι να εκμεταλλευτεί κάποιος και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, 35 στο νούμερο, μάλιστα σε μια έκταση η οποία ξέρουμε την αξία της σε εκείνη την περιοχή. Δεν προβλήσουμε, χαρίζουμε. Άλλαξε ο νόμος, δεν το ξέρετε. Κύριε Καλαϊτζίδη, δεν σας διακόπτω. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να ακούσετε προσεκτικά το τι έχω να σας πω. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ ανακρίβειες από επικεφαλής παρατάξεων σχετικά με το μίσθωμα το οποίο αποφασίστηκε, γιατί δεν είναι 20 ευρώ. Είναι μίσθωμα το οποίο είναι στην διπλάσια αξία και μάλιστα πήραμε ως συγκριτικό στοιχείο την περιοχή της Πετρούσας, που λειτουργεί η ίδια υδροπονική μονάδα, έχει δημιουργήσει 100 θέσεις εργασίας. Και μάλιστα αρχικά όταν ξεκίνησε η όλη επένδυση είχαμε αντιδράσεις από την περιοχή, αλλά αυτή τη στιγμή δουλεύουν 100 άνθρωποι και δίνονται εργασία σε 100 οικογένειες που έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου, όπου γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της συγκεκριμένης διαδικασίας. Συμφωνεί λοιπόν με λίγα λόγια ομόφωνο το τοπικό συμβούλιο και με δικό σας σύμβουλο να γίνει αυτή η επένδυση, η οποία θα δημιουργήσει 35 θέσεις εργασίας και θα δώσει μία αντιέξοδο σε πάρα πολλούς ανέργους πολίτες της Δράμας. Άρα θα προχωρήσουμε. Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη όχι υψηλής παραγωγιμότητας. Θα έχουμε σύντομα και την απόφαση τη συγκεκριμένη, είναι αλμύρα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε μέσα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και προς όλους τους συμπολίτες μας, θα αγωνιστούμε να φέρουμε επενδύσεις στη Δράμα που δημιουργούν ανάπτυξη στην περιοχή μας και λύνουν το θέμα της ανεργίας που δυστυχώς είναι μεγάλο και οξύ. Σχετικά με το θέμα ΔΕΚΠΟΤΑ και με την μαύρη εργασία, μήπως ξεχάσετε, κύριοι της πόλης και ζωής, στον πρώτο όροφο, όταν 3,5 χρόνια είχατε μία συγκεκριμένη κυρία προς όφελος της παράταξής σας, πώς εργαζόταν στον πρώτο όροφο? 3,5 χρόνια, το ξεχάσατε? Και μιλάτε για μαύρη εργασία. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου αυτούς κατήγγειλε για μαύρη εργασία, όχι εμάς. Μήπως θα πρέπει να σας θυμίσω στις 15 Οκτωβρίου του 2012 την τοποθέτηση του κυρίου Παπαεμμανουήλ, που μιλούσε για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Δημοτικό 2, όπου οι καθηγητές μουσικής προσελήφθησαν με δίμηνη σύμβαση ως εργάτες καθαριότητας. Αυτά τα ξεχάσατε. Και έρχεστε σήμερα και μιλάτε για μαύρη εργασία. Όταν αποδεδειγμένα ξέρουμε ότι στον θεσμό της Ονειρούπολης και εσείς προσωπικά χρησιμοποιούσατε πάρα πολλούς δημότες της Δράμας ως εθελοντές για αυτόν τον θεσμό. Τουλάχιστον θα έπρεπε να είστε λίγο προσεκτικοί. Να δούμε λίγο τα φανάρια τα οποία είναι στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Ναι, πραγματικά υπάρχει μια καθυστέρηση. Δεν οφείλεται όμως εμάς. Σήμερα μίλησα με την ανάδοχο εταιρεία. Στάθηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό. Αύριο περιμένουμε την υπογραφή από την ανάδοχο εταιρεία και μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο να περάσουν τα συγκεκριμένα φανάρια για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κολυμπητήριο.
και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ένα δύσκολο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με πάρα πολλές οικογένειες. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν σοβαρά το συγκεκριμένο θέμα για να μπορέσουμε να δώσουμε οριστική λύση μετά από την ταλαιπωρία αρκετών χρόνων που αυτό το γεγονός δεν έγινε πράξη. Ήδη έχουμε συνεννοηθεί με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, έχουμε καταγράψει σε όλους τους αθλητικούς χώρους ποια είναι τα προβλήματα και ετοιμάζουμε να δημοκρατήσουμε μία μελέτη για την στατική επάρκεια όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να προχωρήσουμε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να δούμε λίγο πού υπάρχουν προβλήματα στατικής επάρκειας στους αθλητικούς μας χώρους και στην συνέχεια να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε συνεννόηση πάντα με το κράτος, το κεντρικό, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα που θα προκύψουν από τις στατικές επάρκειες είναι πάρα πολλά και δυστυχώς δεν έχουμε την οικονομική ευρωστία έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν. Στην πόλη της Δράμας θα βρίσκεται από τις 4 έως τις 7 Μαρτίου η κινητή μονάδα μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με το Τμήμα Προαγωγής και Προάσπισης Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δράμας. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αριθμός των περιστατικών γυναικών με καρκίνο του μαστού που διαγιγνώσκεται σε ετήσια βάση στη χώρα μας ανέρχεται περίπου στις 1.500 με 1.800 γυναίκες. Μιλάμε για νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού. Λοιπόν, η κυριότερη εξέταση προληπτικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού είναι η μαστογραφία. Η μαστογραφία είναι μια διαγνωστική προληπτική εξέταση η οποία συμβάλλει στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε ετήσια βάση ο αριθμός των γυναικών που καταλήγουν από καρκίνο του μαστού ξεπερνά τις 400.000 γυναίκες. Μιλάμε για ένα πολύ υψηλό αριθμό. Στα πλαίσια αυτά και λόγω του ότι με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η συχνότητα των γυναικών, των Ελληνίδων γυναικών που διαγνώσκεται πρώιμα ο καρκίνος του μαστού, το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχα ποσοστά των αναπτυγμένων χωρών. Και αυτό οφείλεται στο ότι οι γυναίκες που ζουν στην χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητες, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες αδυνατούν, είναι δύσκολη δηλαδή η πρόσβασή τους στα αστικά κέντρα, ούτως ώστε στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου να κάνουν τον ετήσιο μαστογραφικό έλεγχο. Όπως επίσης οι λόγοι μπορεί να είναι και λόγοι προκατάληψης, κοινωνικοί λόγοι και το σημαντικότερο λόγω της οικονομικής ύφεσης των τελευταίων ετών είναι σίγουρα και η οικονομική αδυναμία των περισσότερων γυναικών οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος της διενέργειας της μαστογραφίας. Για τους λόγους αυτούς ο Δήμος της Δράμας και συγκεκριμένα το Τμήμα Προαγωγής και Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία προβαίνουμε στην διενέργεια προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου στο Δήμο Δράμας και συγκεκριμένα στο χώρο της κεντρικής πλατείας του Δήμου Δράμας από τις 4 έως τις 7 Μαρτίου. Τα ραντεβού που θα πρέπει απαραίτητα να κλείσουν οι υποψήφιες γυναίκες που θα κάνουν το προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο θα πρέπει από αύριο, από τις 25 του Φλεβάρη, να κλείνουν ραντεβού στο τηλέφωνο 2521 351125 και οι ώρες λειτουργίας του ραντεβού θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Θα ήθελα να επισημάνω και κάποιες προϋποθέσεις απαραίτητες που θα πρέπει να πληρούν
οι γυναίκες, ούτως ώστε να τους δοθεί το ραντεβού. Οι προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο είναι οι εξής. Πρώτον, θα πρέπει οι γυναίκες να είναι ηλικίας από 40 έως 70 ετών. Δηλαδή να μην είναι κάτω από 40 και πάνω από 70. Δεύτερον, να μην έχουν κάνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες. Τρίτον, να μην έχουν ιστορικό καρκίνο του μαστού, διαγνωσμένο καρκίνο του μαστού, και να μην έχουν κάνει προσθετική επέμβαση στήθους ή να έχουν κάνει πρόσφατη βιοψία στο μαστό. Και τέλος, θα πρέπει να μην είναι σε έμεινο ρίση. Δηλαδή θα πρέπει να βρίσκονται σε μια χρονική περίοδο 3 μέρες πριν έως και 5 μέρες μετά την έμεινο ρίση. Σίγουρα, λόγω της, του προληπτικού ελέγχου όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, προτεραιότητα θα έχουν σίγουρα οι γυναίκες οι οποίες είναι ανασφάλιστες, δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη, και σίγουρα, ας πούμε, οι γυναίκες οι οποίες αδυνατούν να πληρώσουν το κόστος της μαστογραφίας σε κάποιο ιδιωτικό ακτινολογικό εργαστήριο. Προσπάθειά μας είναι να επιτύχουμε να εξεταστούν όσο το δυνατόν περισσότερες δραμηνές συμπολίτησες και έτσι να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του Τμήματος Προαγωγής και Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, καθώς επίσης και τον πρόεδρο της ΔΕΚΠΟΤΑ, τον κύριο Χατζηκυριακίδη, οι οποίοι όλοι μαζί θα συμβάλλουν ούτως ώστε να μπορέσει αυτός ο προληπτικός έλεγχος να στεφτεί με επιτυχία. Όπως επίσης και την ιδιωτική εταιρεία καλλιντικών, την Avon, η οποία είναι αυτή η οποία κατασκεύασε και επάνδρωσε τη συγκεκριμένη κινητή μονάδα. Τέλος, θα ήθελα να πω και δύο λόγια όσον αφορά το σύνολο των ραντεβού. Θα πρέπει οι γυναίκες να έχουν στο μυαλό τους ότι περίπου αυτό το τετραήμερο θα μαστογραφηθούν περίπου 170 με 180 γυναίκες. Η λειτουργία της κινητής μονάδας θα είναι από τις 4 Μαρτίου έως και τις 6, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, και στις 7 Μαρτίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Τα νέα δεδομένα στον τομέα της εμπορίας φυτοφαρμάκων και πολλαπλασιαστικού υλικού θα αναλυθούν κατά τη μερίδα που διοργανώνει το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΟΤΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Κέντρο Δήμητρα. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Δήμητρα τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Στο Κέντρο Δήμητρα Δράμας την Δευτέρα 2 Μαρτίου και ώρα 6 το πρωί θα γίνει μια ημερίδα η οποία αφορά τους ιδιώτες γεωπόνους που έχουν καταστήματα γεωργικών εφοδίων. Την ημερίδα διοργανώνει το ΓΕΟΤΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και συνδιοργανωτές σε αυτήν την εκδήλωση είναι και η δικιά μας υπηρεσία, όπου θα παραχωρήσουμε το χώρο για να γίνει η εσπερίδα αυτή, επίσης η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Εκτενιατρικής, με την υποστήριξη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης νομού Δράμας, το πρώην ΚΟΠΙΕΛ. Όπως είπαμε, είναι μια εσπερίδα, μια ενημερωτική εκδήλωση για τους ιδιώτες γεωπόνους σχετικά με το νέο νόμο περί διάθεσης, διακίνησης και χρήσης γεωργικών φαρμάκων, και θα υπάρχουν δύο ομιλίες. Η μία είναι προϋποθέσεις εμπορίας λιπασμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού με ομιλητές δύο γεωπόνους από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είπαμε, το πρώην ΚΕΠΙΕΛ, είναι ο κύριος Κυριακόπουλος Νεκτάριος και ο κύριος Ιωαννίδης Βασίλειος. Και στη δεύτερη φάση, η κυρία Ιωάννα Σαρίκουλη, η οποία είναι προϊσταμένη στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Εκτενιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, θα μιλήσει για τη συνταγογράφηση και διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με τον νόμο 4036-2012. Όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον τα γεωργικά φάρμακα θα συνταγογραφούνται. Θα υπάρχουν δηλαδή γεωπόνοι οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων. Με τη συνταγή αυτή, ο επαγγελματίας χρήστης των γεωργικών φαρμάκων, ο οποίος παρεπιπτόντως, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες συναντήσεις μας, θα πρέπει να κατέχει ένα πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Αυτό μέχρι τις 26 Νοεμβρίου.
και με αυτό το πιστοποιητικό θα μπορεί να προμηθεύεται γεωργικά εφόδια, φάρμακα από τον γεωπόνο με τον οποίο συνεργάζεται. Οπότε η μερίδα αυτή, η Ισπερίδα, απευθύνεται, όπως είπαμε, στους γεωπόνους των καταστημάτων γεωργικών εφοδίων. Την εύνοια όλων των κοινωνικών τάξεων θα έχει η κυβέρνηση αν πράξει έστω και τα μισά από όσα έχει εξαγγείλει, δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Χρήστος Λυθυρόπουλος. Σημείωσε ακόμη πως πάνω από τις κυβερνήσεις βρίσκεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά παρόλα αυτά έχει εμπιστοσύνη στον κύριο Βαρουφάκη. Σαν επαγγελματίες, οπωσδήποτε τα μέτρα τα οποία ανακοινωθήκαν είναι προς όφελός μας. Μας έδωσε αισιοδοξία, μας έδωσε αυτοπεποίθηση, μπορώ να πω, αν φυσικά εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Καταρχήν, αυτό το οποίο έχω συναντήσει όλη τη μέρα στην αγορά, το ότι ανέβηκε η ψυχολογία του κόσμου, έχει πλέον άλλη φιλοσοφία, άλλο τρόπο σκέψεως. Κάθε μαγαζί γίνει και μία μικρή βουλή. Έφυγε εκείνο το παλιοκομματικό κλίμα το οποίο επικρατούσε χρόνια. Τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία είναι κόμματα μερικών Ελλήνων, μπορώ να πω, οι οποίοι ήταν μονίμως στο προσκήνιο και βολευόταν. Ελπίζω πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς, επειδή θέλω να βλέπω τη ζωή, γενικά την εξέλιξη, πάντα με την πραγματικότητα, υπάρχει αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, που είναι πάνω από τις κυβερνήσεις. Η χώρα μας έμπλεξε μέσα αυτόν τον κυκαιώνα, το χρέος μας προσαυξήθηκε. Είναι αυτό το σύστημα το οποίο δεν ελέγχεται, διοικείται από μια μερίδα ανθρώπων, που ουσιαστικά τους παίρνουν από παιδιά, τους κάνουν πλήση εγκεφάλου, κάτι σαν γεννήτσαρος, οι οποίοι ουσιαστικά κινούν τα νήματα, μπορούν να φτωχεύσουν μια χώρα σε μια νύχτα μέσα. Εγώ βασίζομαι στον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος ειλικρινά ξέρει την κουλτούρα του κάθε λαού, έχει γυρίσει πολλές χώρες και αυτό που για μένα αυτό είναι ανοιχτό μυαλό. Πιστεύω θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, γιατί σας είπα, η ψυχολογία είναι το πάνω σε μια κοινωνία. Επειδή συνδυάζουν τα δύο μαζί ταυτόχρονα, ψυχολογία, μικρογραφία της κοινωνίας μας είναι το ποδόσφαιρο. Όταν πήγαμε στην Πορτογαλία με το χειρότερο μπάτζετ, αλλά με αναμένη ψυχολογία ανεβασμένη, πήραμε το Euro. Βασίζομαι σε αυτό, περιμένουμε τους 4 μήνες να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά τα μέτρα τα οποία εξαγγείλαν για μένα, τα μισά να κάνουν και ένα βασικό το οποίο το έδωσα σαν αρχή, αν κόψουν τα προνόμια των πολιτικών που είναι ο καρκίνος της χώρας μας, ο καρκίνος κυριολεκτικά, τα αυτοκίνητα, οι υπερίσχοι αστυνομικοί, τέλος πάντων να σκόψουν και αυτό επιτέλους για τους υπουργούς, δηλαδή να απαλλαχτούν αυτά με τα δικήματα, όλα αυτά μπορούν και τα κάνουν, θα έχουν όχι μόνο την εύνοια του κόσμου, την εύνοια όλων των κοινωνικών τάξεων. Ας είμαστε αισιόδοξοι, να κρατάμε χαμηλό καλάθι και πιστεύω αυτά τα οποία άκουσα, και ειδικά σαν επαγγελματίας, σαν οδηγός ταξί, σαν αυτοκινητιστής, αυτά τα οποία άκουσα για τους επαγγελματίες, το αφορολόγητο, το που φορολόγησαν το πρώτο ευρώ, το έμφυα, αν κάνει και όλα αυτά γενικά τα μισά, πιστεύω θα έχει όλη την κοινωνία μαζί της. Όλη την κοινωνία μαζί της. Φυσικά θα μπούμε σε ένα μεγάλο αγώνα, αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι και ας ελπίζουμε για το καλύτερο. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Και με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.